μεγάλη μέρα σήμερα για τον Ελληνισμό στους Έλληνες. Είναι πέτος των 200 χρόνων από την έναρξη της Ανάστασης του 1821, την αρχή της Εθνικής Παλιγενεσίας και της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους. Παράλληλα, αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο ξεκίνησαν οι προγονείς μας κάτω από πολύ αντίκρισες συνθήκες, μια χούφτα ανθρώπινα από την Πελοπόννησο κυρίως και μετά από την Ελλάδα, με τον διεθνή παράγοντα καρδιές εναντίον τους, αλλά με την κοινή γνώμη των χωρών, ρηστοποιημένη το δράμα της Ελλάδας και των Ελλήνων, τον ιδιωτισμό τους. Σιγά σιγά λοιπόν τα πράγματα μεταφράθηκαν. Καταφέραμε οι άνθρωποι αυτοί να μας δώσουν πατρίδα, ελευθερία και το δικαίωμα στην πίστη μας. Αυτή τη μνήμη λοιπόν των ανθρώπων αυτών τιμούμε σήμερα, αλλά τιμούμε και τους όλους τους άλλους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή των 200 χρόνων. Είναι τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα στη Σαμιά τη σημερινή ημέρα. Θεωρούμε ότι αυτή η μέρα, η οποία είναι πολύ σημαντική για την χώρα μας, λόγω του ότι γιορτάζουμε τα 200 χρόνια την ευρωπαϊκή και την ανάμεση και τον πολιτικό αγώνα του 1821, σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τη χώρα μας. Και όπως είπε και ο Δέσποτος στην Εκκλησία, ελπίζουμε να φύγουμε από αυτό το πόλεμο της πανδημίας που έχουμε στην περίοδο. Εγώ θα κλείσω με τα, τα λόγια του Κάλβου, ο οποίος αναφέρθηκε ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, αλλά η διατήρηση αυτής της ελευθερίας, της ελευθεριάς, θέλει σύνεση και λογική. Ελπίζω να έχουμε, να συνεχίσουμε και αγκαλιασμένοι, αγαπημένοι και μοιρασμένοι, να πάμε και βέβαια ακόμα και μπροστά. 200 χρόνια μιας πορείας με σταθμούς, με επιτυχίες, δυσκολίες, αλλά πάντα από μια ιστορική μνήμη που αποδεικνύει ότι όποτε οι Έλληνες συλλογικά προσπάθησαν, όποτε συλλογικά διεκδίκησαν, τα κατάφεραν. Και στην βάση αυτής της ιστορικής μνήμης οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί υπερβαίνουμε τις όποιες δυσκολίες και κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ελληνίδες, στους Χανιώτες και Σκανιώτησες, να χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, και να δοθεί η ευκαιρία να τιμήσουμε αυτούς τους αγώνες, αυτή την ιστορική επέτειο, όπως πρέπει σύντομα, υπερβαίνοντας αυτή την προσωρινή περιπέτεια, δύσκολη περιπέτεια της πανδημίας, και όλοι μαζί μέσα από συλλογικούς αγώνες να διεκδικούμε, να οραματιζόμαστε και να πετυχαίνουμε για το καλό του μέλλοντος του έθνους. Χρόνια πολλά στο έθνος. Η σημερινή Ελλάδα είναι γέννημα της Επανάστασης. Δεν μας χαρίστηκε, δεν μας έτυχε, αφού τη θεμελίωσαν, μας την παρέδωσαν αυτοί που πήραν τα όπλα πριν 200 χρόνια για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Το έθνος των Ελλήνων πορεύεται και σήμερα όπως πάντα με ανοιχτά τα μάτια και το μυαλό στο σύγχρονο κόσμο, αλλά έχοντας στην καρδιά την παρακαταθήκη της ιστορίας των αιώνων του. Έτσι θα συνεχίσουμε. Είναι το χρέος μας απέναντι στις γενιές των Ελλήνων που πέρασαν και η ευθύνη μας απέναντι στις γενιές των Ελλήνων που φτάνουν. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Είναι φέτος τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, μια Επανάσταση που οδήγησε στο σύγχρονο ελληνικό κράτος και ένας αγώνας στον οποίο σημαντικό ρόλο, όπως γνωρίζουμε, έπαιξε ο φιλελληνισμός και οι σύμμαχοί μας, που μας βοήθησαν να αποκτήσουμε την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Βλέπουμε ότι και σήμερα, στα 200 χρόνια, τη σημασία που δίνει όλος ο κόσμος, την συμπλήρωση των 200 ετών,